Βουλευτές, σκοπός του νομοσχεδίου που συζητάμε σήμερα είναι η πλήρης αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και ένα φορολογικό σύστημα ενιαίο για όλους. Εισάγουμε ένα ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, του οποίου οι γενικές αρχές είναι οι ακόλουθες. Κοινωνική δικαιοσύνη, εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας με όρους ισότητας, αναδιανομή και αλληλεγγύη των γενεών. Είναι μια συνολική ασφαλιστική μεταρρύθμιση, η οποία δεν έρχεται από το πουθενά, ούτε είναι γραμμένη από άλλους, αλλά αποτελεί παρέμβαση λύσης διαχρονικών προβλημάτων του υφιστάμενου ασφαλιστικού συστήματος. Το ασφαλιστικό σύστημα, όπως έχει σήμερα, αποτελεί ευθεία αντανάκλαση της πελατειακής λογικής του παλιού κομματικού συστήματος 40 ετών Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Κύρια χαρακτηριστικά του είναι η κακοδιαχείριση, οι άναρχοι κανόνες, οι κοινωνικές ανισότητες, η αναποτελεσματικότητα. Η οικονομική κρίση επιδείνωσε την ήδη τραγική κατάσταση, καθώς, όπως είναι αναμενόμενο, κανένα ασφαλιστικό σύστημα δεν μπορεί να αντέξει οικονομικές συνθήκες στις οποίες το 1/4 του πληθυσμού είναι άνεργο. Το 50% των αυτοαπασχολούμενων βρίσκεται σε αδυναμία να πληρώσει τις εισφορές του. ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, εν γνώση τους, διαιώνιζαν ένα δεδαλώδες ασφαλιστικό σύστημα, μη βιώσιμο και αναποτελεσματικό. Τα ταμεία, με το καταστροφικό PSI του 2012, έχασαν γύρω στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, από το 1950, έχουν χάσει πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεδομένης και της καταλύστευσης που έγινε την περίοδο του χρηματιστηρίου. Εκτός της συνολικής πολιτικής ευθύνης που βαραίνει τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, φρόντισαν αυτές οι κυβερνήσεις να εισάγουν μία σειρά από μεταρρυθμίσεις και να φέρουν το ασφαλιστικό σύστημα στη σημερινή κατάσταση, δηλαδή στα πρόθυρα της καταστροφής. Τα τελευταία 5 χρόνια προχώρησαν στις παρακάτω νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες συρρήκδωσαν το εισόδημα των συνταξιούχων από 14 έως 44% για το ΙΚΑ έως 48% στο δημόσιο, χωρίς να δώσουν καμία λύση στο πρόβλημα της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Ας δούμε εν συντομία τις παρεμβάσεις τους. Περιέκοψαν τα επιδόματα αδείας, καθώς και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα όλων των συνταξιούχων. Επέβαλαν ειδική εισφορά από 6 έως 10% που αφορά συνταξιούχους κάτω των 60 ετών που έπαιρναν από το Ταμείο του Σύνταξη άνω των 1.700 ευρώ. Επέβαλαν ειδική εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων. Επίσης, το 2011 επέβαλαν μειώσεις στις κύριες συντάξεις, αυτή τη φορά εισάγοντας ηλικιακά κριτήρια. Με αποκορύφωμα το 2012, που εισήχθησαν νέες μειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Συγκεκριμένα, αυτή τη φορά η μείωση έγινε στο σύνολο των εισοδημάτων από συντάξεις κύριες και επικουρικές. Επίσης, κατήργησαν τα επιδόματα δώρων στις κύριες και τα δώρα στις επικουρικές. Και αρκούμε στην αναφορά μόνο των παραπάνω, γιατί θα μπορούσα να μιλάω για ώρες. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ωριακό σημείο. Το κράτος μέχρι σήμερα καλύπτει τα ελλείμματα στα πλαίσια της τριμερούς κρατικής χρηματοδότησης σε υπερβολικά υψηλά ποσοστά. Όπως στον ΟΓΑ, παραδείγματος χάρη, που η κρατική επιχορήγηση φτάνει το 90%. Δηλαδή, όλες αυτές οι οριζόντιες περικοπές Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ που ανέφερα, το μόνο που κατάφεραν ήταν να υπονομεύσουν την αξιοπιστία του συστήματος. Ενός συστήματος που βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, θρηματίζοντας το κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ των γενεών. Οι όποιες προσπάθειες των προηγούμενων κυβερνήσεων για συγχωνεύσεις ήταν μόνο επιφανειακές, χωρίς καμία διάθεση να αγγίξουν τη ρίζα του προβλήματος, αφού οι περισσότεροι φορείς, ακόμα και μετά την ενοποίησή τους, διατηρούν οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια. Έτσι το πρόβλημα απλά διαιωνίζεται. Ακόμα και μετά τις ενοποιήσεις, το ΙΚΑ, παραδείγματος χάρη, έχει 930 διαφορετικά πακέτα ασφαλιστικής κάλυψης. Εμείς από τη μεριά μας, με το παρόν νομοσχέδιο, τολμάμε μια συνολική ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Εμείς τολμάμε μια μεταρρύθμιση εξορθολογισμού του ασφαλιστικού συστήματος. Με κύρια χαρακτηριστικά, την αναδιανομή, την κοινωνική δικαιοσύνη, την οικονομική βιωσιμότητα.
Η κυβέρνηση καλείται σήμερα να βρει τρόπο ώστε οι περιορισμένοι διαθέσιμοι πόροι να διανεμηθούν με τον δικαιότερο δυνατό τρόπο. Χωρίς να προχωρήσει σε οριζόντιες περικοπές, στις οποίες με ευκολία κατέφευγαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν θα είμαστε εμείς αυτοί που θα κάνουμε την 12η οριζόντια μείωση στις συντάξεις. Δεν εφησυχάζουμε από τις διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Δεν εισάγουμε μία ακόμα μεταρρύθμιση που θα μεταθέσει το πρόβλημα στο μέλλον. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες να οικοδομήσουμε ένα νέο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που θα εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση του συνόλου του πληθυσμού, αποκαθιστώντας την αξιοπιστία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στα μάτια της κοινωνίας και ιδίως της νέας γενιάς που στέκεται εχθρικά απέναντι στο υπάρχον. Η επιτυχία θα κριθεί στην ανατροπή του παρόντος κλίματος και στην επανάκτηση της αξιοπιστίας του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος. Στην καλλιέργεια νέας ασφαλιστικής συνείδησης και πεποίθησης ότι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από την κοινωνική ασφάλιση είναι οι υποχρεώσεις που λειτουργούν προς όφελος των ίδιων των εργαζόμενων και των συνταξιούχων. Η κυβέρνηση με το ασφαλιστικό επιδιώκει την αντιμετώπιση όλων αυτών των δομικών παθογενειών του συστήματος. Αυτή τη φορά όμως ενταγμένες σε ένα πλαίσιο που εξασφαλίζει κανόνες ισονομίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Ισονομία, γιατί πρώτη φορά θεσπίζονται όμοιοι κανόνες για όλους. Παλιούς και νέους ασφαλισμένους, εργαζόμενους στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους. Κοινωνική δικαιοσύνη, γιατί με το θεσμό της εθνικής σύνταξης επιτυχάνεται αναδιανομή. Αμβλέονται κατά το δυνατόν οι κοινωνικές ανισότητες. Εξασφαλίζεται σύνταξη και για τις επισφαλείς κοινωνικές ομάδες. Από το νέο ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, εξαιρέσεις προβλέπονται μόνο για την προστασία των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Επειδή είναι ψηλά στην ιεραρχία μας η αγροτική οικονομία, στηρίζουμε τους αγρότες και το αποδεικνύουμε. Και για πρώτη φορά εντάσσεται στον κύριο ασφαλιστικό σύστημα ΟΓΑ, που είχε εξαιρεθεί το 2010. Αυτό σημαίνει ότι οι αγρότες με τις ισχύουσες ρυθμίσεις δεν θα λάβαν παροχή, σύνταξη δηλαδή, αφού αυτή θα μειωνόταν σταδιακά έως το 2026, οπότε και θα καταργούνταν. Στην ίδια λογική, οι ασφαλιστικές εισφορές του ΟΓΑ είναι μειωμένες κατά 30% και προβλέπεται σταδιακή εναρμόνισή τους με τις υπόλοιπες εισφορές έως το 2022. Βασική μέρημνα της κυβέρνησης είναι η προστασία των κύριων συντάξεων όπως είναι σήμερα. Σε ό,τι αφορά τις νέες συντάξεις, στα πλαίσια της αναδιαμόρφωσης με σκοπό τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, προβλέπεται τρόπος υπολογισμού που προστατεύονται κυρίαρχα οι χαμηλές συντάξεις. Το συνταξιοδοτικό σύστημα θα συνδράμει την δημοσιονομική εξυγίανση, αλλά εντός συνταγματικού πλαισίου, με δίκαιη κατανομή των βαρών. Η μεταρρύθμιση αυτή έχει διτό ρόλο. Πρώτον, να αναδιαμορφώσει ένα συνταξιοδοτικό σύστημα που έχει πάψει να είναι βιώσιμο, ώστε να του δώσει βιωσιμότητα. Δεύτερον, να αντιμετωπίσει τα εκρηκτικά ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων με δικαιότερο κοινωνικά τρόπο. Δηλαδή να υπάρχει αποτελεσματική προστασία για τους φτωχούς και τους αδύναμους. Και όχι οριζόντιες μειώσεις που πλήττουν τα χαμηλά στρώματα, διαιωνίζοντας το πρόβλημα. Το δίλημα για εμάς είναι μεταρρύθμιση με κοινωνικό πρόσημο, με την εφαρμογή ενιαίων κανόνων ή τυφλή υλοποίηση των δεσμεύσεων του μνημονίου όπως εσείς κάνετε. Δηλαδή, κατάργηση του ΕΚΑΣ χωρίς υποκατάστασή του από ισοδύναμα μέτρα προστασίας της φτώχειας. Εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος που θέλατε να κάνετε για τα επικουρικά ταμεία αποκλειστικά με μείωση των συντάξεων και κατάρρευση των ταμείων. Στα πλαίσια της συνολικής ασφαλιστικής μεταρρύθμισης επιλέγουμε ουσιαστικές τομές που επιτρέπουν την κοινωνικά δικαιότερη κατανομή των βαρών. Θεσπίζουμε την κοινωνική σύνταξη που χρηματοδοτείται απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, όχι από τις εισφορές, και θα δίνεται χωρίς ισοδηματικά κριτήρια. Ισοδυναμεί με ρήτρα ανάπτυξης, η οποία θα επιτρέπει αύξηση καθώς η οικονομία θα σημειώνει πρόοδο, ενώ σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα παραμένει σταθερή. Η εθνική σύνταξη δεν είναι η κατώτατη σύνταξη ούτε η μοναδική, γιατί σε αυτήν προστίθεται η ανταποδοτική σύνταξη που βασίζεται στο αναδιανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων παροχών. Με τρόπο που να εξασφαλίζει αναδιανομή υπέρ των φτωχότερων και των αδυνάμων. Το ίδιο το κράτος εγγυάται την καταβολή τόσο της εθνικής όσο και της ανταποδοτικής σύνταξης.
Η παροχή αυτή αναπληρώνει τη σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ και σε συνδυασμό με την χορήγηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα μπορέσει να αντικαταστήσει πλήρως και με δικαιότερο τρόπο τις ανάγκες που κάλυπτε το ΕΚΑΣ. Σε ό,τι αφορά στις νέες συντάξεις των χαμηλόμισθων, όχι απλώς δεν θα μειωθούν, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις θα έχουν μικρή αύξηση. Για τις συντάξεις των μεσαίων και μεγάλων εισοδημάτων προβλέπεται προσωπική θετική διαφορά. Η νέα σύνταξη που προβλέπεται από τον νόμο θα είναι το άθροισμα της εθνικής και της ανταποδοτικής, ανάλογα με τις εισφορές. Διεκδικούμε την προστασία των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων, αποσκοπώντας στην διασφάλιση των συντάξεων και προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι, προβλέπεται η ρύθμιση της προσωπικής διαφοράς και μια μικρή αύξηση των εισφορών επικουρικής ασφάλισης κατά 1% επιμεριζόμενης από 0 σε 0,5% για τους εργοδότες και σε 0,5% για τους εργαζόμενους. Και ειδικά για τις επικουρικές συντάξεις, αντικαθίσταται η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος με τον κανόνα βιωσιμότητας του ΕΤΑ, εφαρμόζοντας και σε αυτές τα ενιαία ποσοστά αναπλήρωσης, προκειμένου να επιτευχθούν περαιτέρω μειώσεις. Είναι φανερό ότι δίνουμε σαφές αναδιανεμητικό στίγμα. Ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων, λόγω της παρουσίας της εθνικής σύνταξης, καταλήγει σε μεγαλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης για τα χαμηλά εισοδήματα. Πάνω από 85% για μηνιαίο εισόδημα έως 1.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται και η επικουρική σύνταξη. Ο νέος τρόπος υπολογισμού δεν είναι έολος. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένος και βασισμένος σε αναλογιστική μελέτη. Σας παρακαλώ, κάντε λίγο ησυχία. Σας παρακαλώ. Και βασισμένος σε αναλογιστική μελέτη των αρμόδιων φορέων με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα, ώστε να μπορεί να εγγυηθεί τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Και τέλος, ενοποίηση του ασφαλιστικού φορέα. Αυτή τη φορά δεν γίνεται επιδερμικά, έτσι ώστε να βάλει το υπαρκτό πρόβλημα κάτω από το χαλί. Θα έχουμε ένα ασφαλιστικό ταμείο, ενιαίοι και δίκαιοι κανόνες για τον υπολογισμό των εισφορών και των συντάξεων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η ενοποίηση είναι για όλους, τόσο ως προς τους κανόνες ασφάλισης, όσο και ως προς τις εισφορές και παροχές. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται ενιαία ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών για όλους. Με το νέο ασφαλιστικό σύστημα συγκρουόμαστε ευθέως με την άνηση μεταχείριση των ασφαλισμένων και τον άδικο διαχωρισμό των χορηγούμενων παροχών. Οι συντάξεις των ασφαλισμένων δεν είναι προϊόν τύχης. Δεν γίνεται να διατηρήσουμε ή να παρακάμψουμε τα αποσπασματικά και πελατειακά χαρακτηριστικά που διέκριναν το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης έως σήμερα. Εξασφαλίζουμε πλέγμα κοινωνικής προστασίας. Βάζουμε τέλος στις αυθαίρετες επί των ασφαλιστικών κλάσεων εισφορές. Οι εισφορές θα είναι ανάλογες με το πραγματικό εισόδημα, όχι μόνο με το χρόνο επαγγελματικής ζωής. Οι εισφορές και οι παροχές θα αντιμετωπίζονται πλέον με όμοιο τρόπο για όμοιες εργασιακές σχέσεις, κάνοντας πράξη την αρχή της ισότητας στο ασφαλιστικό σύστημα. Ο στόχος αυτός εξάλλου δεν μπορεί να εκπληρωθεί χωρίς την πλήρη λειτουργική και οικονομική ενοποίηση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Αντιλαμβανόμενοι όμως την ιδιαιτερότητα συγκεκριμένων επαγγελμάτων, θα υπάρξει ειδική μέρημνα. Ο ενιαίος φορέας αναμένεται να ενισχύσει και την πάταξη της εισφοροδιαφυγής και της ανασφάλισης εργασίας μέσω της ενοποίησης και ισχυροποίησης των ελεκτικών μηχανισμών της αγοράς εργασίας. Οι παραβιάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας είναι μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες του συστήματος και μία από τις βασικότερες αιτίας απώλειας εισόδων. Καθώς υπολογίζεται ότι η ανασφάλιστη εργασία ξεπερνά το 20%, ενώ η εισφοροαποφυγή με ψευδή δήλωση απασχόλησης ξεπερνάει το 28%. Με αποτέλεσμα η απώλεια εισόδων να υπολογίζεται από 6 έως 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν το κομμάτι του φορολογικού νομοσχεδίου, η σταθερότητα και η συνέπεια της ελληνικής κυβέρνησης στις θέσεις της κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς επέτρεψαν την αποτύπωση μιας φορολογικής μεταρρύθμισης με σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις για μικρά και μικρομεσαία εισοδήματα. Ενός φορολογικού συστήματος όμως που ενισχύει στο μέλλον του δυνατού και τους μικροεπιχειρηματίες, ώστε να μπορέσουν να στηριχθούν και να επιβιώσουν οι μικρές επιχειρήσεις. Και που το συντριπτικό ποσοστό των μισθωτών και των συνταξιούχων της τάξης του 90% θα έχει μηδενική επιβάρυνση ή ακόμα και μείωση φόρου, χάρη στην προοδευτικότητα την οποία εξασφάλισε η νέα προοδευτική κλίμακα.
Η όποια επιβάρυνση προκύπτει για μεγάλα εισοδήματα, άνω των 50.000 ευρώ. Έτσι αποδεικνύεται ότι η πολιτική μας έχει κοινωνικό πρόσωπο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι με το προτινόμενο νομοσχέδιο διασφαλίζεται ο κοινωνικός χαρακτήρας του ασφαλιστικού συστήματος. Αμβλύνονται και διορθώνονται οι φορολογικές αδικίες και οι στρεβλώσεις του παρελθόντος. Ουσιαστικά, εισάγουμε μια προοδευτική, ασφαλιστική και φορολογική μεταρρύθμιση. Με ισχυρό αναδιανεμικό χαρακτήρα, βάζοντας τον πυρήνα του προοδευτικού μανδύα χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ελάτε κύριε οικονόμου, θα σας παρακαλέσω, μόλις τελειώσει ο κύριος οικονόμου, θα πρέπει μεταξύ σας οι υπόλοιποι τουλάχιστον, για να μην φύγουμε στην πορεία, να κάνουν μια συνεργασία τους φορείς και εκείνους που δεν θα συμμετάσχει θα ενημερωθεί μετά. Εντάξει. Και...